Πού είσαι, αγόρι μου? Χαίρετε. Πώς μου γλίτωσε τόσο καιρό είσαι από το Afterdark? Πραγματικά, δεν ξέρω. Ναι, ξεκλειστρά, αλλά τι τώρα. Ήρθε η ώρα σου, ήρθε η ώρα σου, φιλάρα. Ξέρεις αυτό, δεν το λέω, θα σου πω. Γεια σου, Άλση. Γεια χαρά. Πολύ χαίρομαι, αγαπημένος. Είναι φοβερός, καλά δεν υπάρχει ο Άλση. Το ήρθε η ώρα σου είναι λίγο περίεργο, να μην το λέμε. Ξέρεις, το λένε στην Κύπρο όταν σε παίρνω να σε ξυπνήσουν. Στο τηλέφωνο, ναι. Ήρθε η ώρα σας και λέει. Και δεν ακούγεται πολύ ωραίο να ήρθε η ώρα σου, οπότε να μην το πω, να μην το πω. Εντάξει, αφύπνιση, ήταν μια αφύπνιση. Πώς είσαι, τι κάνεις? Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ καλά. Σε βλέπω πολύ ωραίο, λαμπερό, ανανεωμένο. Καλά, πάντα σε έβλεπα έτσι, αλήθεια είναι, όσα δεν χρόνια σε ξέρω. Ναι, έχω περάσει και πιο σκοτεινά. Καλά. Και πιο θολά χρόνια. Mm-hmm. Τώρα είμαι καλά. Σε βλέπω πολύ καλά. Όλο αυτό με την πανδημία και τις φάσεις του lockdown, πώς το βίωσες? Σε δόσεις. Στην πρώτη δόση ήμουνα λίγο έτσι, τι είναι αυτό που ζούμε. Και φόβος και περιέργεια και αγωνία και ψάξιμο και. Στη δεύτερη με πήρε λίγο από κάτω. Γιατί στη δεύτερη σε πήρε από κάτω, ναι. Γιατί δεν δούλευα και λέω πάλι. Και ήταν και μεγάλη η δεύτερη, γιατί ξεκίνησε Νοέμβριο και τελείωσε Πάσχα, μετά το Πάσχα. Ναι. Okay. Ευτυχώς άρχισα να δουλεύω γύρω στο Μάρτιο, οπότε εκεί συνήλθα λιγάκι. Αλλά μέχρι το Μάρτιο ήταν δύσκολα. Πέτρο, έχεις μια τεράστια καριέρα όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να μου πεις, έχεις παίξει και σε πάρα πολλές σειρές, θεατρικές παραστάσεις. Με τι κριτήριο επιλέγεις αυτά τα οποία θα κάνεις? Να πεις δηλαδή το ναι. Αυτό είναι που θα με πετύχεις. Εννοώ ποια χρονιά του Πέτρου θα ασχοληθούμε, ποια περίοδο του Πέτρου. Okay. Αλλά γενικά τα κριτήρια μου προσπαθώ να είναι. Συνήθως και γυρνάω με το ποιους θα δουλέψω. Με αφορά πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή το να έχουμε ένα κώδικα επικοινωνίας, να μπορούμε να συνοηθούμε πάνω και κάτω από τη σκηνή. Okay. Εντάξει, και μετά σενάριο, συντελεστές γενικά κτλ. Αλλά οι άνθρωποι που θα είναι μαζί είναι το πιο σημαντικό για μένα. Α, η ομάδα. Ναι. Ναι. Και δεν αναφέρεσαι μόνο στους τοπίους, αλλά στο σκηνοθέτη. Αναφέρομαι σε όλους με τους οποίους έχω να κάνω, ναι. Στην υγειά μας. Υγειά μας. Στην τρίτη δόση. Όντως, πραγματικά. Στην τρίτη δόση. Αναμνηστική τη λένε, τρίτη δόση. Ναι, αναμνηστική. Λες να είναι. Αχ, Παναγία μου, εντάξει αυτό, ναι. Λοιπόν, πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ μερικά πράγματα για τον ήλιο. Και για το χαρακτήρα σου που είναι λίγο τι παραβατικός. Είναι ένας σύγχρονος Ρομπέν των Δασών, ο Νικήτας. Ναι. Ο Νικήτας. Είναι ένας δραπέτης. Μπαινοβγαίνει στις φυλακές. Μπαινοβγαίνει. Τώρα στην καινούργια σεζόν έχει γίνει πιο καλό παιδί. Αλλά έτσι τον γνωρίσαμε. Ως έναν τύπο που μπαινοβγαίνει στις φυλακές για ληστείες, αλλά ποτέ δεν είχε πειράξει κανέναν. Ήταν αρχή του βασική, γι' αυτό σου λέω Ρομπέν των Δασών. Έκλεβε, βοηθούσε. Να βοηθάει, οκ. Okay. Ναι, βοηθούσε. Τελικά μέσα σε ένα τέτοιο αλυσβερίσι γνώρισε τη Λίδα, την Ευγενία Δημητροπούλου, ερωτεύτηκε σφόδρα και αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή του. Ήταν και η πρώτη φορά που ένιωσε ότι κάποιος τον αγαπάει, οπότε αυτό τον σόκαρε κιόλας και ήταν η κινητήριος δύναμη για να αλλάξει τα πάντα. Τι κοινά έχεις εσύ με αυτό το χαρακτήρα? Υπάρχει κάτι κοινό? Νομίζω ότι υπάρχει. Δηλαδή, εντάξει, παραβατικός δεν έχω υπάρξει. Παρόλα αυτά, μερικές από τις ιδέες του, έτσι αυτές τις πιο ροκ, ας πούμε, απόψεις, τις κουβαλάω κι εγώ πάνω μου. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο που συνδέεται και με αυτό είναι ότι ο Νικήτας είναι λίγο. Είναι καλό παιδί. Και νομίζω ότι και εγώ είμαι καλό παιδί. Δεν θα σε βλάψω ποτέ. Δεν σκέφτομαι ποτέ πλάγια και πολλά. Και έχεις νιώσει και εσύ την ανάγκη να βοηθήσεις κόσμο αντίστοιχα, όπως κάνει και αυτός. Ναι, ναι. Και σε περιόδους που. Το άσχημο είναι όταν το νιώθεις αυτό σε περιόδους που δεν μπορείς να το κάνεις. Ξέρεις, υπάρχουν περίοδοι που θες να βοηθήσεις και δεν μπορείς. Εκεί πνίγομαι. Όταν μπορώ, είμαι. Όταν λες δεν μπορείς, προφανώς εννοείς οικονομικά. Ναι. Αυτό γιατί ναι. Ή μπορεί να μην μπορείς και από άποψη χρόνου. Και μιλάμε να βοηθήσεις και αγνώστους, για παράδειγμα. Αγνώστους θα βοηθήσω με ένα μέτρο. Okay. Εντάξει. Η μυθοπλασία. Οικονομικά, έτσι. Με άλλους τρόπους έχω βοηθήσει και αγνώστους. Okay. Να ρωτήσω κάτι παραπάνω σε αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ζητήσει τη βοήθειά μου σε επίπεδο κουβέντας και συζήτησης για συγκεκριμένα προβλήματα. Okay. Ναι, και το έχω κάνει. Η μυθοπλασία φέτος νομίζω περνάει την καλύτερη της φάση, δεν είναι? Γιατί βλέπω ξαφνικά και χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ, δεν σας κρύβω. Όλα τα κανάλια να έχουν πάρα πολλές σειρές. Κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, δεν το έβλεπες τόσο πολύ. Καλά, όλα κύκλο κάνουν. Απλά φέτος νομίζω ότι ο κόσμος δείχνει, αν κρίνω από την τηλεθέαση, ότι στηρίζει πάρα πολύ την μυθοπλασία. Καιρός ήταν. Όχι ο κόσμος. Ο κόσμος νομίζω δεν σταμάτησε ποτέ να την αγαπάει. Ίσως τώρα ο κόσμος να το έχει και πιο πολύ ανάγκη.
με αυτά όλα που ζήσαμε και με όλο αυτό που ακούστηκε πολύ το λίγο ανθρώπινα, ερχόμαστε πιο κοντά με την πανδημία. Ίσως ο κόσμος να ένιωσε την ανάγκη να ταυτιστεί, να νιώσει περισσότερα πράγματα. Που κακά τα ψέματα, ένα reality δεν μπορεί να τα δώσει αυτά. Ναι, απλά να ξέρεις ότι ο κόσμος έχει στηρίξει πάρα πολύ και τα reality. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια, αυτά τα νούμερα που είχε κάνει π.χ. το Survivor, δανείζομαι, όχι μόνο το Survivor, το Masterchef. Βλέπεις ότι έχουν κάποιο πολύ φανατικό κοινό το οποίο. Πώς το λένε, τα τσάκιζε. Δηλαδή ήταν πάντα πρώτα στην τηλεθέαση. Ναι, οπότε ξέρεις. Ναι, δεν θέλω να τα τσουβαλιάσω βέβαια όλα μαζί. Είναι άλλο ένα παιχνίδι το οποίο έχει κάτι διαγωνιστικό με ένα αντικείμενο συγκεκριμένο να διαγωνιστούν οι άνθρωποι. Και είναι τελείως άλλο κάποια άλλα, να μην ονομάσω, που για μένα είναι χάσιμο χρόνο και ως σκουπίδια θα τα έλεγα. Εσύ βλέπεις καθόλου reality ή όχι? Όχι, δεν βλέπω. Δεν έχεις δει ποτέ? Δεν βλέπω. Εντάξει, Masterchef έχω δει. Reality είναι το Masterchef. Εντάξει, okay, σου είπα, αυτό έχει κάτι άλλο για μένα. Έχει ένα αντικείμενο που ασχολούνται οι άνθρωποι. Άλλα πράγματα τα αποφεύγω. Τώρα μου ήρθε φλασιά. Άμα σου έκαναν πρόταση να μπει Survivor, ας πούμε. Μου έχουν κάνει. Για πες. Survivor. Όχι, αρνήθηκα, θα με έχεις δει, ναι. Καλά, προφανώς, αλλά όχι, θέλω να μπεις λεπτομέρειες. Γιατί φαντάζομαι ότι τα λεφτά είναι καλά. Είναι, δηλαδή, κοίταξε, θέλω να πω ότι έχω ακούσει πολύ καλά χρήματα για το Survivor. Δεν έφτασα να μιλήσω σε νούμερα. Α, ναι, okay. Μου είπαν ότι είναι πολύ καλά τα λεφτά. Είσαι σίγουρος θα είναι πολύ καλά τα λεφτά. Δεν ήθελα να το κάνω. Παρότι ήταν και μια περίοδος που τα είχα ανάγκη τα πολύ καλά λεφτά. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν θα νιώθω καλά εγώ. Γιατί? Δεν ξέρω, είμαι πολύ αντίθετος με όλο αυτό. Δεν θα θέλεις να δεις μέχρι που μπορεί να φτάσουν οι αντοχές σου? Όχι. Γιατί είναι μια εμπειρία την οποία φαντάζομαι δεν τη ζεις εύκολα. Να σου πω κάτι. Θα ήθελα να δω μέχρι που θα φτάσουν οι αντοχές μου. Αλλά γιατί να το δει και όλη η Ελλάδα? Εντάξει. Εμένα θα μ' άρεσε σαν χαρακτήρα να σε δω, ρε παιδάκι μου, έτσι λιγάκι. Πάμε κάπου διακοπές. Θέλει να με δεις. Στις διακοπές δεν θα περάσεις άσχημα. Μπορεί να το φτιάξουμε. Να φτιάξουμε μια συνθήκη να περάσουμε δύσκολα. Να στήσουμε μια σκηνή που να τη βαράει ο ήλιος και. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί να το δει και όλη η Ελλάδα αυτό? Πώς είμαι όταν πεινάω? Όταν δεν έχω ναι, να καπνίσω. Όταν τσακώνεσαι, ναι. Δηλαδή, άκουσα ποιος έλεγε εδώ σε σένα. Έλεγε κάποιος ότι άμα μου φέρανε τσιγάρα, και αυτό δεν μπορώ να καπνίσω. Πιο καφέ. Εγώ χωρίς καφέ θα πεθάνω. Αχ, με τον καφέ είμαι μαζί σου, γιατί και εγώ είμαι λάτρης του καφέ. Αλλά να σου πω κάτι. Είναι όλα μία συνήθεια. Και για παράδειγμα, το τσιγάρο που ανέφερες, μπορείς να δεις τον εαυτό σου πώς θα είναι ένα χρονικό διάστημα χωρίς τσιγάρο. Σίγουρα θα εκνευριστείς. Αλλά μετά μπορεί αυτό να είναι και καλύτερο για σένα. Καταλάβεις τι θέλω να πω. Όλα αυτά θα τα άντεχα και θα τα συνήθιζα. Και τα παιχνίδια θα τα άντεχα και θα τα συνήθιζα. Αλλά τώρα να περνάω τόσες πολλές ώρες με ανθρώπους που δεν έχω επιλέξει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί εγώ αν πήγαινα, θα έμενα, έτσι. Τι λοιπόν, σημαίνει αν πήγαινα, θα έμενα? Θα έμενα, ρε παιδί μου, θα έμενα. Θα με ψήφιζαν να μείνω. Μ' αγαπάει ο κόσμος. Μήπως σε ψήφιζαν να φύγεις? Όχι, θα έμενα. Θα έμενα. Θα έμενα πολύ καιρό. Οπότε α, έχουμε νικητή, παιδιά. Επόμενος νικητή. Επόμενος νικητή. Ατζούν Μίντια, ετοιμαστείτε. Το χρυσό συμβόλαιο του 22. Με τίποτα, έτσι. Σε κάτι άλλο το οποίο δεν έχει τόσο, το Big Brother, ας πούμε, που κάθεσαι σε ένα σπίτι. Επόμενη ερώτηση. Το Just the Two of Us που δεν είναι reality, αλλά πηγαίνεις και τραγουδάς μία φορά τη βδομάδα. Δεν θέλει κανείς να τραγουδήσω, πιστεύω. Μα αυτά είναι τα ενδιαφέροντα. Εντάξει. Σε πήγες αρκετά, νομίζω, μετά. Δεν θα πήγαινα. Δεν θα πήγαινα. Εντάξει. Θα μπορούσα να πάω κριτής, ας πούμε, σε κάτι τύπου. Σε ένα talent show. Ναι, Your Face Sounds Familiar. Εκεί θα πήγαινα, ας πούμε, κριτής. Διαγωνιζόμενος θα μπορούσα να. Δεν θα πήγαινα, όχι. Α, δεν θες καθόλου, ρε παιδί μου. Γιατί θέλω. Αυτά δεν έχουν, δεν είναι reality, δεν έχουν εγκλεισμό. Ναι, ναι, δεν θέλω όμως. Δεν θέλω. Δεν θες να εκτεθείς. Δεν σε αρέσει δεν η έκθεση. Θέλω να εκτεθεί με αυτό. Μα δεν εκτεθώ με αυτόν τον τρόπο. Η δουλειά μας έκθεση είναι μόνο. Ναι, καμία σχέση. Οκ, okay, σαφώς. Όχι να εκτίθεσαι στην σκηνή. Προς Θεού. Πάμε λίγο στο τέταρτο εγώ. Τρίτη σεζόν. Mm-hmm. Τεράστια επιτυχία. Τεράστια. Ναι. Τεράστια. Δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο τελικά αυτό το thriller με το Netflix θα έμπαινε, δεν θα έμπαινε. Δεν μπήκε ποτέ στο Netflix, έτσι δεν είναι? Δεν μπήκε ποτέ, δεν ήθελε η Κοσμοτέ να το αφήσει να μπει, γιατί. Εντάξει. Η θέση του ήταν ότι είναι μια σειρά που θέλουν να την παίζουν μόνο αυτοί στην Ελλάδα και η συμφωνία ήταν ότι το Netflix δεν θα το παίζει στην Ελλάδα. Οπότε το Netflix δεν το δέχτηκε αυτό και γι' αυτό δεν μπήκε. Αυτό είχα ακούσει κι εγώ. Αυτό ισχύει, έτσι. Αυτό. Θα ήθελα πάρα πολύ πάντως να δούμε ένα ωραίο project. Βλέπω στο Netflix άλλες σειρές από άλλες χώρες. Και ζηλεύω, ρε παιδάκι μου, και λέω εντάξει, δεν μπορεί να μην έχουμε κι εμείς, ξέρεις, μια καλή μεδοπλασία. Και αυτό ήταν ό,τι έπρεπε. Παίζουμε για την τρίτη σεζόν, έχετε ξεκινήσει? Όχι, τρίτη σεζόν θα ξεκινήσουμε γυρίσματα. Τελευταίο update που είχα, ενώ ήταν να ξεκινήσουμε 10 Γενάρη, είναι ότι πάμε για τέλος Φλεβάρη. Οκ, okay. Άρα θα βγει πότε στην ουσία? Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο. Άρα θα είναι για την επόμενη. Okay. Για την okay. επόμενη. Δεν ξέρω να σου πω για το σενάριο πολλά πράγματα. Τίποτα δεν ξέρω να σου πω. Δηλαδή τώρα που γράφουμε την εκπομπή εμείς και είμαστε εδώ. Περιμένω από στιγμή σε στιγμή τα σενάρια από τον Τζαφούλια.
Ναι, για τον Τζαφουλιά έχεις πει νομίζω ότι, ότι ό,τι και να μου δώσει θα το κάνω ή κάνω λάθος. Έχεις πει σε συνέντευξη ότι... Το έχω πει σε συνέντευξη, το έχω πει και στον ίδιο. Έρχομαι να, στην επόμενη δουλειά σου. Που είναι άνθρωπος που το έχει φτιάξει αυτό, έτσι. Ναι. Είναι όλο δικό του. Όλο. Να εξηγήσουμε. Όλο, okay. Όλο. Από την ταινία που βοήθησε και ο Πυγμαλίωνας τότε στην ταινία. Και μετά πρώτη, δεύτερη σεζόν και τώρα τρίτη. Τα γράφει, τα σκηνοθετεί, παίζει πια. Okay. Αλλά ναι, είναι ένας άνθρωπος που θα πήγαινα στην επόμενη δουλειά του χωρίς να διαβάσω τίποτα. Άμα μου λέγε είσαι, είμαι. Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Τι φίλε εμπιστοσύνη. Ναι. Εκεί κάνεις τον Παντελή. Τον Παντελή. Τον Παντελή Σκλαβή. Αστυνομικός. Αστυνομικός. Το ανάποδο του ήλιου. Ακριβώς. Αλλά πάλι ένας χαρακτήρας. Ο Παντελής θα μπορούσε να κυνηγάει τον Νικήτα. Καλά, θα είχε πολύ πλάκα αυτό. Ο ένας λαγούδης να κυνηγάει τον άλλο. Ναι. Για πες μου για τον Παντελή. Ο Παντελής αστυνομικός. Άμεμπτος. Άμεμπτος. Πολύ ηθικός εννοείς. Πολύ ηθικός. Okay. Δεν υπάρχει. Δεν έχουμε δει ακόμα τουλάχιστον ρογμή σοβαρή σε αυτό το χαρακτήρα που να αμφισβητήσουμε όλα αυτά που φαίνονται. Είναι πολύ ηθικός, είναι άμεμπτος, είναι πιστός. Αγαπάει αυτό που κάνει, αλλά αγαπάει την ουσία αυτό που κάνει, αυτό που θα θέλαμε να είναι όλοι οι αστυνομικοί. Mm-hmm. Ο ιδανικός αστυνομικός, να το πω διαφορετικά. Ο ιδανικός αστυνομικός, ναι. Ναι. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχεις κάνει, που το έχεις με την καλή έννοια αποθυμένο στο δικό σου το κομμάτι? Αποθυμένο δεν έχω. Ωστόσο, μια και αναφέραμε το Netflix, βλέπεις διάφορες καινούργιες σειρές στο Netflix και λες τι ωραία ιδέα, τι ωραία ιδέα. Αυτό θα ήθελα να κάνω. Τώρα βλέπω μια σειρά, ας πούμε, το Mr. Robot και λέω αχ, τι ωραίος ρόλος. Θα ήθελα να το κάνω. Ή το You που το τελείωσα τώρα, επίσης ένας ρόλος που θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Το ψυχάκια. Γενικά μου αρέσουν οι ψυχάκια. Το γιο μας εμένα με απογοήτευσε ο τελευταίος κύκλος μου. Αλήθεια. Ήταν τραβηγμένο από τα μαλλιά. Εμένα μου άρεσε. Η γυναίκα του Τζόρε, φίλε, δηλαδή Terminator έχει γίνει. Όποιον κοιτάει και του λέει καλησπέρα, τον σκοτώνει. Δηλαδή, φοβάσαι να τον σκοτώσει. Εντάξει, δεν τον σκοτώνει. Σχεδόν τον σκοτώνει. Όμως εμένα μου άρεσε γιατί είχε μια πολύ έντονη ψυχαναλυτική σκοπιά αυτός ο κύκλος. Αυτή η ιδέα γενικά που η αφήγηση μέσα αυτό από το μυαλό από την του αρχή. Ήρωα. Ναι, αλλά νομίζω ότι εντάθηκε στην τρίτη σεζόν. Ναι, αλλά η πρώτη σεζόν που ήταν. Τώρα μιλάμε για τον Γιούξ ξαφνικά. Ναι, εντάξει. Η πρώτη σεζόν όμως ήταν φοβερή γιατί ξέρεις, έβλεπε πραγματικά την αιμονή που είχε αυτός με την κοπέλα, την ξανθιά, όπως λεγότανε. Τώρα ξαφνικά έτσι όπως έμπλεξε με τη γυναίκα του, όλο αυτό το θεώρησα ότι είναι έτσι. Και ξέρεις ότι είχε ανανοηθεί και για επόμενο κύκλο. Προφανώς γιατί πάει και πάρα πολύ καλά. Ναι. Που μάλλον από ό,τι κατάλαβα θα είναι στο Παρίσι, δεν έχω καταλάβει έτσι όπως. Το έχεις δει μέχρι το τέλος, δεν το έχεις δει. Πώς δεν το έχω δει, με τρέλανε στο τέλος, δεν το περίμενα αυτό που έγινε στο τέλος. Δηλαδή από αλλού το περίμενα, αλλού μου ήρθε. Καλά, μην μπούμε περισσότερα γι' αυτό. Μην μπούμε περισσότερα, θα πούμε. Θέλεις απλά, έχεις ζηλέψει, να πες μου, Τίποτα. Πήγα να πω απλά ότι το κομμάτι αυτό που βλέπουμε την αφήγηση του τι γίνεται στο μυαλό του ήρωα είναι πολύ ενδιαφέρον και πώς καταλαβαίνεις ότι ακόμα και ένας παραβατικός, ένας τρελός, έτσι, γιατί είναι παράφρονο άνθρωπος, μέσα στο μυαλό του όλα δικαιολογούνται. Δεν υπάρχει κακός που νιώθει ότι είμαι κακός. Και ο κακός νιώθει ότι έχει δίκιο και κάνει ό,τι κάνει. Αυτό εμένα το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Ναι, όντως ισχύει αυτό που λες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι καλά έφτιαξες για τον Πέτρο. Έχουμε φτιάξει κάτι πολύ υγιεινό, θα έλεγα. Και για βράδυ. Αυτό είναι σνακ. Έτσι, είναι ωραίο σνακ. Ναι. Είναι ό,τι πρέπει για το βράδυ. Εύκολο και γρήγορο. Είναι μια μπρουσκετίτσα με μπρόκολο και πεκορίνο. Τέλεια. Και έχει και διάφορα twist μέσα, λίγο ζέστα από λεμόνι, χυμό. Είσαι τόσο τυχερός που δεν έβαλες ροκφόρ, γιατί δεν τον μπορώ καθόλου και έβαλες πεκόρινο. Μπράβο, Άλες. Γι' αυτό, επειδή γνωρίζω. Είναι σαν να μην ξέρεις τόσα χρόνια. Δεν ξέρεις το ροκφόρ. Το ροκφόρ μας κάνει πλάκα. Είναι σαν να τρως κάλτσα παίκτη από το Survivor. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Εγώ τα λατρεύω όλα αυτά τα θηρία. Είναι υπέροχο το θηρία. Μου πας καλά, παιδιά. Γευστικότατο. Έτσι και μπει σε μέρος που έχει ροκφόρ, βγαίνεις από το μαγαζί. Τρελαίνομαι για ροκφόρ. Τι δεν τρώω. Γιουβαρελάκια δεν τρώω. Γιουβαρελάκια δεν τρώω. Ρεβίθια δεν τρώω. Το εθνικό φαγητό της μαμάς δεν τρώω γιουβαρελάκια. Εντάξει, αυτά μυρίζουν λίγο. Νομίζω μου το κόλλησε ο μπαμπάς μου. Δεν τα έτρωγε επειδή του τα είχε μαγειρέψει νονά του κάπως. Ναι. Και μου κόλλησε και εμένα και δεν έτρωγα από μικρό γιουβαρελάκια. Ναι, έχει να κάνει. Γενικά το φαγητό έχει εμπειρίες, γεύσεις, μνήμες. Προλαβαίνουμε να φτιάξουμε ένα ωραίο γιουβαρελάκι να το αλλάξουμε γνώμη. Όχι, δεν έχουμε τα υλικά δυστυχώς. Τέτοια ώρα που να τρέχεις να πάρεις το δάστο, εντάξει. Καλή απόλαυση. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορείς εννοείται να τρως κανονικά έτσι. Μίλα θα φάω. Μίλα θα φάω. Ξεκίνα. Περιμένω τι εντυπώσει. Εσύ τρως, εγώ πίνω. Φαίνεται πολύ ωραίο πάντως. Αχ, ο Άλσης μας είναι top, κορυφαίος, πραγματικά. Είσαι πατέρας δύο αγοριών με τη Μυρτώ Λυκά και έχετε δύο γιους που είναι πλέον και μεγάλη ηλικιακά, έτσι, 19 και 15, αν δεν κάνω λάθος. 16 κοντεύει ο Γιώργης, έχει γενέθλια 4 Ιανουαρίου, γίνεται 16. Οκ. Πώς το διαχειρίζεσαι αυτό, πώς είναι ο Πέτρος μπαμπάς?
Τέλεια. Τώρα έχω να διαχειριστώ ότι πω, μεγαλώσανε και θα φύγουνε, ξέρω εγώ. Και ξαφνικά. Καλά, δεν θα φύγουν και δεν θα ξαναγυρίσουν. Τι είναι, θα φύγουνε. Όχι, αλλά ξέρεις, όταν μεγαλώνεις και ως χωρισμένος μπαμπάς. Γιατί πάντα όλα αυτά τα χρόνια που χωρίσαμε με τη Μυρτώ, τα παιδιά τα έχω 3 φορές εβδομάδα κανονικά. Και έχετε καλή σχέση με τη Μυρτώ. Αυτή την εικόνα έχουμε καταλάβει όλοι, έτσι. Έχουμε υπέροχη σχέση. Δεν ξέρω πώς ήταν στην αρχή, αλλά γιατί πολλές φορές περνάνε όταν κάποιο ζευγάρι χωρίζει. Καλά, με ίσω τέλεια δεν χώριζες. Στην αρχή είναι λίγο τα πράγματα πάντα σκληρά. Αλλά όχι, έχουμε μια υπέροχη σχέση με τη Μυρτώ. Αλλά έλεγα ότι περνώντας τα χρόνια, αρχίζει και αλλάζει το τοπίο. Δηλαδή, έχεις τα παιδιά, ξέρεις ότι θα τα έχεις το Σάββατο, και το Σάββατο τα παιδιά βγαίνουν. Γυρνάνε πιο αργά, ή δεν χρειάζεται να μαγειρέψεις να φάνε. Ή καλά, άμα τους πεις, παιδιά, σήμερα θέλω να κάτσουμε οι τρεις μας, δεν θα κάτσουμε. Εντάξει, ναι, άμα το πεις, αλλά δεν θέλω να το πω αυτό. Τι, κρατήστε παρέα στο γέρο μπαμπά σας, όχι. Αλλά σου λέει ότι μεγαλώνουν, θα φύγουν και κάποια στιγμή θα ξαναμείνω μόνος με το σκύλο μου, ας πούμε. Α, πάλι καλά που έχεις σχέση σκύλο. Ναι, παιδί μου, πάντα θα έχω σκύλο. Πάντα είχα και πάντα θα έχω. Μα πώς λέγεται το σκύλο σου? Διέγκο. Πώς? Διέγκο. Διέγκο. Πόσο είναι? Είναι ενός και κάτι και ονομάστηκε Διέγκο γιατί τον πήρα λίγο μετά το θάνατο του Διέγκο. Α, μάλιστα. Και επειδή είμαι παιδί του Διέγκο, μεγάλωσα με Διέγκο Μαραντόνα. Μαραντόνα. Ναι. Τον ονόμαζες έτσι. Ναι. Τι είναι, κουτάβι, τι. Είναι κουτάβι τώρα. Κουτάβι, ενώ σαν τους τι είναι. Κουτάβι είναι ακόμα και φοβάμαι ότι θα μου μείνει ακόμα καιρό κουτάβι. Τον πήρα από ένα καταφύγιο τον κύριο. Μπράβο. Ναι. Ήταν η πρώτη φορά που πήρα από καταφύγιο γιατί πριν είχα το Μάρκο, ένα λαμπραντόρ. Λατρεμένο. Όχι ότι είναι άσχημο να παίρνουμε και ξέρεις, το λαμπραντόρο που είπες, αλλά ρε παιδάκι μου, μπορεί να υπάρχει ένα ωραίο λαμπραντόρο και να σε περιμένει σε ένα καταφύγιο. Το λέω και για όλους σας αυτό. Ακριβώς. Γιατί τόσο ωραία σκυλάκια τα οποία θέλουν. Όχι, είναι πανέξυπνος. Ναι. Είναι λες και. Όχι λες και. Είναι άλλο DNA. Τα σκυλιά αυτά που δεν είναι ράτσας, είναι άλλο DNA. Είναι μαθημένα. Τα κουσλάμπρο. Καλά. Ναι. Είναι πιο αλήτες. Είναι... Οπότε τον Diego του ήρθε κουτί. Για πες για τα παιδιά λοιπόν. Θέλω να μπεις στη σχέση μεταξύ τους σήμερα, ρε παιδάκι μου. Ξέρεις, όσο μεγαλώνουν, τι ανησυχίες έχουν. Γενικώς, αν είσαι υπερπροστατευτικός, αν είσαι αυστηρός. Νομίζω ότι δεν κατάφερα ποτέ να είμαι αυστηρός. Το ρόλο του αυστηρού τον έχει Μυρτώ. Ίσως πιο πολύ. Εντάξει, το μοιράζουμε. Το okay. Μοιράζουμε. Αλλά σε καθημερινή βάση αυστηρός δεν ήμουν ποτέ. Μάλλον με μια ροπή πάντα προς το να. Τα ήθελες δηλαδή να είσαι αυστηρός, αλλά δεν έγινε ποτέ. Προσπαθούσα να κρατάω κάποια όρια. Εντάξει. Το παλεύαμε αυτό με τη Μυρτώ μαζί. Κοίταξε, είναι μεγάλη πια. Θέλω να σου πω ότι σε λίγα χρόνια θα έχετε κι άλλο λαγούτι μάλλον στην τηλεόραση να ασχολείστε. Γιατί ο μικρός έχει περάσει στη σχολή. Πέρασε στο θέατρο τέχνης. Okay. Τώρα φέτος είναι στο πρώτο έτος. Άρα θέλει να ακολουθήσει τα βήματά σου. Τα βήματά μα. Τα βήματά σας, σωστά. Ναι. Έχω εσένα απέναντι μου, έχεις δίκιο να κοιτάξει. Ναι. Τα βήματά μας, ναι. Και δεν σε αγχώνει αυτό. Πολλές φορές ξέρεις, οι γονείς δεν θέλουν το παιδί να κάνει το ίδιο. Γιατί αφενός υπάρχει και μία σύγκριση. Θα λένε πάντα, ξέρεις, ο γιος του τάδε, ο γιος της τάδε. Το κάνουμε όλοι μας. Σας είναι έστερα, παιδάκι. Ναι. Κοίταξε, αυτό το έχουμε συζητήσει που είπες. Είναι για μένα ένα από τα πιο σοβαρά αυτό που είπες. Το να μην μπει ο ίδιος στο τρυπάκι, στο λούκι του. Ο μπαμπάς τι είχε, η μαμά τι είχε κάνει τότε, πώς. Όχι, είναι μια καινούργια πορεία, μια καινούργια καριέρα. Τον έχουμε ενημερώσει για τις δυσκολίες της δουλειάς. Αυτό, ναι, έχει πολλές δυσκολίες αυτή η δουλειά. Έχει μεγάλη ανασφάλεια. Να ξέρει ότι δεν θα πάνε απαραίτητα τα πράγματα σε όλο τον κόσμο όπως πήγαν στον μπαμπά ή στη μαμά. Έτσι. Ότι είμαστε λίγοι ηθοποιοί οι οποίοι τελικά δουλέψαμε πολλά χρόνια και. Εντάξει, και έχει να δώσει τη μάχη του. Αλλά από εκεί πέρα με αγάπη. Αγάπη. Και ο άλλος θα. Ο άλλος να για πες. Ο άλλος μπάλα. Ο άλλος μπάλα φούρνο. Ποδοσφαιριστής θέλει. Θέλει πολύ, ναι. Θέλει να το κάνει επάγγελμα, ή απλά είναι τώρα, επειδή είναι μικρός. Θέλει να το κάνει επάγγελμα, νομίζω. Δηλαδή έχει πια περίπου 1,5-2 χρόνια που δίνει πολύ πόνο στις προπονήσεις και στη δουλειά. Δηλαδή. Και κάνει και έξτρα προπονήσεις. Είναι πολύ καλός. Μπράβο. Είναι πολύ καλός. Και εύχομαι και στους δύο να διαπρέψουν. Παίζει κάπου, αν και είναι μικρός ακόμα, δεν είναι. Παίζει, βέβαια, παίζει στον Ελυσιακό και θα δούμε μέχρι πότε. Okay. Σε πάω σε κάτι dark, γιατί το είπες και από μόνος ότι έχω περάσει και πιο σκοτεινά και το λέω επειδή το έχεις εσύ σχολιάσει. Mm-hmm. Είχες μιλήσει ανοιχτά παλιότερα, είχες κάποιο εφισμό με τον τζόγο, με τα τυχερά παιχνίδια. Κάποιον. Ναι, σοβαρό εφισμό. Μεγάλο, Ναι, πολλά χρόνια. Και αυτό τώρα έχει λήξει. Αυτό έχει λήξει εδώ και 5 χρόνια, που πήγα για απεξάρτηση στο ΚΕΘΕΑ, κανονικά, το 26 Σεπτεμβρίου του 2016. Αλήθεια στο λέω, δεν ήξερα ότι υπάρχει απεξάρτηση για αυτό. Δηλαδή, ξέρω πήγε για το αλκοόλ, για τα ναρκωτικά. Είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί όλα είναι. Οποιοδήποτε θυσμός κυριεύει το μυαλό σου, κάνει κουμάντο με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχει σημασία που δεν παίρνεις μια ουσία, παράγεις ουσίες μόνος σου. Παράγει ντοπαμίνες, ενδορφίνες, τα πάντα, αδρεναλίνες, φουλ. Οπότε εθίζεσαι σε αυτό το πράγμα.
Πότε κατάλαβες, Πέτρο, ότι πρέπει να βοηθηθείς, δηλαδή να ζητήσεις βοήθεια? Κοίταξε, το καταλάβαινα σε διάφορες φάσεις, γιατί κράτησε πολλά χρόνια σε μένα. Πόσο κράτησε? Κράτησε πάνω από 10 χρόνια. Αλήθεια, ναι. Κράτησε πάνω από 10 χρόνια. Αλλά στο τέλος έφτασε σε ένα σημείο που. Μέχρι να το πεις, συγγνώμη, σε διακόπτω, δεν είχε κανένας μας ιδέα. Εσύ το είπες αυτό, μόνος σου. Δεν είχε ακούσει ποτέ. Ναι, δεν το είχε. Ναι, εγώ το είπα γιατί δεν ήθελα να υπάρχει τίποτα που να μην. Δεν ήθελα να υπάρχει τίποτα που να μπορεί κάποιος να πει στα παιδιά μου που να μην το ξέρουν από μένα. Έτσι. Ένας λόγος ήταν αυτός. Ένας δεύτερος λόγος ήταν ότι και για μένα ήταν μια αυτοδέσμευση αυτό το πράγμα. Έτσι. Ξέροντας όλος ο κόσμος ότι εγώ έκανα αυτό το πράγμα, θα αισθανόμουν απέσια να με ξαναδούν σε ένα χώρο τέτοιο. Αυτό. Και από εκεί πέρα το ότι βοήθησα και κάποιους ανθρώπους. Γιατί πολλοί άνθρωποι μου στέλνουν και με ρωτάνε και μου μιλάνε για αυτό το πράγμα. Το χαίρομαι, ναι. Αυτό που λες είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό όμως ήρθε. Μετά. Ήρθε μετά, έτσι. Πολύ μετά. Ναι. Απλά δεν είχα ιδέα ότι ήταν εδώ τώρα αυτό που μιλες πάνω από μια δεκαετία. Ναι, ήταν τεράστιο. Πάνω από μια δεκαετία. Τεράστιο διάστημα. Αλλά το τέλειο είναι ότι το έχεις αφήσει πίσω και είναι όλα καλά. Ναι, και μπορώ να σου πω ότι πια το θεωρώ και κέρδος το ότι πέρασα μέσα από αυτή τη φωτιά, έτσι. Και λόγω εμπειρίας. Βέβαια, ναι. Επίπονες εμπειρίες πολύ. Με ενηλικίωσε όλη αυτή η ιστορία, κυρίως η απεξάρτηση ενηλικιώνει βέβαια, έτσι. Αλλά κουβαλώντας όλα αυτά τα πράγματα είναι εφόδια μετά που σε γεμίζουν δύναμη, σταθερότητα, αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση αφού βγεις από όλα αυτά. Και έχοντας ζήσει και όλες τις μαυρίλες, δεν σε τρομάζουν οι μαυρίλες, οι μικρές καθημερινότητες πια.